Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ρόδου το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ένας ψαράς εντόπισε μία ακέφαλη σωρό σε προχωρημένη σύψη στη θάλασσα. Η σωρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Πευκών με το λιμενικό να σπέβδει στο σημείο προκειμένου να την περισυλλέξει. Το πτώμα ανήκει σε άντρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων και πρόκειται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Πάμε στον καιρό που χαλάει και πάλι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαδεχτούν το ανοιξιάτικο τοπίο από το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία προβλέπεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά, βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά, τα βορειοανατολικά επιρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν και τμήματα της κεντρικής χώρας. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Πάμε στο θέμα των αγροτών. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες εν αναμονή της συνάντησης που έχουν την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε σημαντική τη συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλήρως την αγωνία τους. Πρέπει να συνεχίσουμε στο κλίμα του διαλόγου και θεωρώ ότι κάθε ημέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένα σημείο που οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι είναι το κόστος παραγωγής. Θα επιμείνουν στο αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία και για φθηνό αγροτικό ρεύμα με τιμή 7 λεπτά την κιλοβατόρα, από τα 15 λεπτά που βρίσκεται τώρα και στις κατώτατες εγγυημένες τιμές των προϊόντων τους. Εάν την Τρίτη που θα γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως λένε οι αγρότες, δεν έρθουν οι κατάλληλες απαντήσεις που περιμένουμε, τότε θα φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε όλη τη χώρα. Μέσο όρο κάθε κτηνοτρόφος στο νησί απάνω θα πάρει 80-90 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι τα 82 εκατομμύρια που μοιράζει η κυβέρνηση. Ενώ πόσο είναι το κόστος του πετρελαίου που καταναλώνετε εσείς? Ένα αυτοκίνητο θέλει τη βδομάδα τουλάχιστον 50-60 ευρώ. Να μην τα κινηθεί. Δεν πιστεύω πια τίποτα. Έχω απελπιστία. Εγώ έχω 300 πρόβατα, τα άφησα 150, γιατί δεν βγαίνει με τίποτα. Έχουμε μείωση το γάλα 20%. Το πρασίγισμα μας το κόψανε καλά-καλά. Τις επιδοτήσεις τα υπόλοιπα τα 30%. Τα πουλάτα τα βγάζουν δασικά επίτηδες πριν. Είναι και αστφές. Αναγκαστικά είναι. Για προεκλογικά. Τα βγάζει δασικά για να σου κόψει τις επιδοτήσεις και αυτά. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τις επιδοτήσεις. Θέλουμε να επιβιώσουμε, να δουλέψουμε στα χωράφια μας, να ζήσουμε. Αλλά έτσι που μας κάνουν, δεν μπορείς να ζήσεις με τίποτα. Πώς να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Θες να σπίσεις ένα χωράφι, θέλει πάρα πολλά έξοδα. Τα λοιπάσματα ακριβά, τα ρέματα ακριβά. Όλα είναι ακριβά. Και πώς θα βγει? Πώς θα βγει? Δεν βγαίνει με τίποτα. Εγώ είμαι από 5 χρονών με στα πρόβατα, τέτοια κατάσταση δεν έχω ξαναζήσει. Είναι πιο δύσκολα για τις αγρότησες, γιατί έχουμε και το σπίτι και παιδιά και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Εγώ να ρωτήσω, επειδή πολύ μεγάλο μερίδιο των νέων ανθρώπων, παιδιά των αγροτών, οι γονείς τους δεν θέλουν να τα αφήσουν να πάνε στο χωράφι. Για τα δικά σας παιδιά, εγώ θέλω να μου πείτε. Γιατί βλέπουμε τι περνάμε εμείς και δεν θέλουμε να τα περάσουμε τα παιδιά μας. Ζητάμε το κόστος της παραγωγής, που είναι υψηλά τα γέμια, το γάλα είναι φτηνό, αλλά στα σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο. Πόσο είναι το γάλα φέτος? 1,42. Ενώ πέρυσι? 1,60. Ναι. Τα πράγματα δύσκολα. Στις σκέψεις και συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο πρωτογενή τομέα, όπως αγροτοσυνδικαλιστές, συνεταιριστές, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, πραγματοποιεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγιανάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι μέσα από τον διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Ο κ. Αυγιανάκης σημείωσε για ακόμα μια φορά ότι δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Μέσα από το διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό.
όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε το έχουμε δηλώσει. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και το ασκίζουμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τοπικά και εθνικά, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο και δουλεύουμε συντονισμένα, όλοι μαζί. Σήμερα πραγματοποιούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη με τους εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων όλης της Κρήτης. Και συνεχίζουμε το διάλογο αύριο στην Κομωτινή, χθες στα μπλόκα Λιβαδιάς Θεσσαλίας, Λιβαδιάς Θήβας, και βεβαίως ακολουθήσει και η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του συντονιστικού των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη μεσημέρι. Όμως επαναλαμβάνω, θα το πω για πολλωστή φορά. Περισσότερα γίνονται με το διάλογο και με την κοινή προσπάθεια. Και εδώ δεν έχουμε χωρίσουμε κάτι. Οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Και βελτιώσεις τι πρέπει να γίνουν και σοβαρές παρεμβάσεις έτσι ώστε η ζωή, η καθημερινότητα αλλά και το κόστος παραγωγής των αγροτών πρέπει να μειωθεί. Γι' αυτό το λόγο και κινούμαστε συντονισμένα. Και όσο η οικονομία εξελίσσεται και εξελίσσεται καλά, άλλο τόσο είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα βήματα, για τα επόμενα γενναία βήματα της κυβέρνησης υπέρ των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοπαραγωγών της χώρας μας. Το μήνυμα που φεύγει και από την Κρήτη είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή, αλήθεια είναι. Ωστόσο, όμως, τα μεγάλα προβλήματα απασχολούν συνολικά τους αγρότες όλης της Ευρώπης. Όμως, την ίδια στιγμή δεν ξεχνάμε και τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Γι' αυτό δουλεύουμε και στα δύο επίπεδα. Τα έχουμε ανακοινώσει ήδη πριν μερικές ημέρες στην Ακρότικα, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμίες, των πληρωμών πρέπει να γίνουν, τον προγραμματισμό που έχει γίνει και που ανακοινώθηκε, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, σε ό,τι αφορά τον νέο οργανισμό του ΕΛΓΑ, σε ό,τι αναφορά μια σειρά από βελτιώσεις που είτε ως μονάδα, χώρα, μέλος κράτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πετύχει σε επίπεδο ΚΑΠ, είτε τι πασχίζουμε και τι έχουμε πετύχει μέχρι την ώρα σε επίπεδο συνεργασίας των 9 χωρών της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Όμως αυτή η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, δεν σταματά, συνεχίζεται. Και κάθε συζήτηση πάντα κάτι καλό έχει να προσθέσει. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους αγρότες της Κρήτης. Διότι αυτές τις δύσκολες στιγμές, με τη στάση και τη συμπεριφορά τους, έχουν δείξει μια έμπραχτη εμπιστοσύνη και στήριξη στην ηγεσία του Υπουργείου και συνολικά στην κυβέρνηση. Είμαστε εδώ να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά τους, να διορθώσουμε στρεβλώτες του παρελθόντος. Είμαστε εδώ με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι στόχος είναι να κάνουμε τον αγροτικό τομέα της χώρας αλλά και της Κρήτης καλύτερο και πιο περήφανο. Περνάμε σε θέματα μετανάστευσης. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την νόμιμη μετανάστευση, το οποίο αναμένεται μέσα στο Μάρτιο να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων όρων και κανόνων, ενώ ταυτόχρονα είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που προωθούν το εμπόριο ανθρώπων και την παράτυπη μετανάστευση. Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου το επόμενο διάστημα είναι η ενίσχυση, ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση του διοικητικού μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης για να μπορεί να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και αξιοπιστία τα αυξημένα αιτήματα για μετακλήσεις, νέες άδειες διαμονής και ανανεώσεις παλιών αδειών. Ενημερώνοντας τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι απέναντι στην πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, είμαστε υποχρεωμένοι να χαράξουμε μία πορεία που λέει ναι στην αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Και σημείωσε ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ένωσης να επιλέγει ποιος θα έρθει και ποιος όχι, και πέρα από την προστασία που δίνει στους πρόσφυγες, αυτή θα αποφασίσει και όχι οι διακινητές. Υπάρχει εναλλακτική λύση για τη χώρα και για την περιφέρεια και για την κοινωνία. Αυτή αρχίζει εδώ, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, κατά το χαιρετισμό του, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Δευτέρου Περιφερειακού Συνεδρίου του κόμματος. Πριν από την έναρξη του συνεδρίου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Παναγιώτη Πρέσπιν πρέπει να φύγει ένας προτζέκτορ. Κάνω από αντιπλημμυρικά έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ.
ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη αυτή τη στιγμή, πέρα από πρακτική υποστήριξη στις καθημερινές ηλικίες τους ανάγκες. Συνάντησα χθες έναν συμπολίτη μας στο Κεραμίδι, ηλικίας 104 ετών. Ήταν η δεύτερη φορά που τον συναντούσα. Η πρώτη φορά ήταν το Σεπτέμβριο, στην επίσκεψη που έκανε εδώ, στην περιφέρεια. Στη Ρόδο θα βρεθεί το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο και την Τρίτη θα δώσει το παρόν στο ετήσιο μνημόσυνο στην μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού. Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Μητροπολίτης Χίου, κύριος Μάρκος, καλεί τον κόσμο σε αγρυπνία κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών για τις 14 και 15 Φεβρουαρίου στη Χίο. Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης αναφέρει την προσεχή Τρίτη, η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Πρίσκυλα και Ακύλα, προστάτες για τα ζευγάρια και τους ερωτευμένους. Η Εκκλησία μίλησε σε εσάς, τώρα θα μιλήσουμε στο Θεό. Θα τελέσουμε αγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ναό. Καλούμε όλους τους οικογενειάρχες που έχουν γυναίκες και παιδιά να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους που ζουν σε καταστάσεις αμαρτίας, να έρθουν στον δρόμο του Θεού, να μετανοήσουν και να τους δούμε μεθαύριο Αγίους, αλλάζοντας τρόπο ζωής. Ότι την προσεχή Τρίτη η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ακύλα και της Αγίας Πρίσκυλας. Είναι οι προστάτες για τα ζευγάρια, για τους ερωτευμένους, για τα αντρόγυνα στην Ορθόδοξη πίστη μας. Μέχρι στιγμής, εξαιτίας του θέματος που προέκυψε ως μη όφυλε στην ελληνική κοινωνία και το, για το οποίο έχει ευθύνη η κυβέρνηση, η Εκκλησία μας μίλησε σε εσάς, στον λαό του Θεού. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε στον Θεό, για χάρη σας. Θα τελέσουμε λοιπόν το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου, ότι ο κάθε Μητροπολίτης στην επαρχία του μπορεί να λάβει εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει το ποινιό του, αγρυπνία στον Μητροπολιτικό μας Ναό. Εμείς μιλάμε στον Θεό με προσευχές και ζητούμε να παρέμβει ο Θεός. Η αγρυπνία, επειδή είναι εργάσιμη ημέρα και καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες των εργαζομένων, θα ξεκινήσει γύρω στις 10 και 4 και θα τελειώσει 1 και 4. Είναι μια ώρα που λίγο πολύ όλοι ξυπνήνε στα σπίτια. Καλούμε λοιπόν όλους τους οικογενειάρχες που έχουν οικογένειες, γυναίκα και παιδιά, και εκείνους που θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν και εκείνοι οικογένειες, να έρχεται να προσευχηθούμε στον Θεό, να δώσει εκείνος με τον τρόπο που εκείνος ξέρει την λύση. Να προσευχηθούμε πρώτα απ' όλα για τις οικογένειές μας, τις οικογένειές σας. Να προσευχηθούμε για τους πατεράδες και τις μανάδες, όλους. Να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους που δυστυχώς ζουν σε κατάστασεις αμαρτίας και που τους αγαπάμε εμείς όσο κανένας άλλος και θέλουμε να μετανοήσουν και να γυρίσουν στον δρόμο του Θεού. Και αν μετανοήσουν και γυρίσουν στον δρόμο του Θεού, θα τους δούμε μεθαύριο στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Να αλλάξουν τον δρόμο της ζωής τους. Και να προσευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός και τους άρχοντες όλης της Ελλάδος, από ό,τι διαπιστώνω στο νησί μας, μάλλον καλά πάντα πράγματα για τους εκπροσώπους μας. Κανένα θανατηφόρο δυστύχημα δεν σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο τον Ιανουάριο του 2024, ενώ μεγάλη μείωση καταγράφηκε στους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Ενθαρρυντικά μηνύματα είναι αυτά. Σύμφωνα τώρα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτιού Αιγαίου για τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τον Ιανουάριο σημειώθηκαν 9 τροχαία ατυχήματα έναντι 20 τον αντίστοιχο μήνα του 2023.
κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα εναντί τριών το 2023, κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα εναντί δύο το 2023, 9 ελαφρά ατυχήματα εναντί 15 το 2023. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12.499 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.289 παραβάσεις. Την πρωτοχρονιάτικη της πίτα έκοψε το βράδυ της Παρασκευής η ΟΝΕΔ Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Επικράτειας Μάκη Βορύδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παπά, των βουλευτών Βασίλη Υψηλάντη, Μάνου Κόνσολα και Μίκα Σιατρίδη, του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρχου και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων είχε στη Ρόδο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και σε ερώτηση αν νιώθει ότι δικαιώθηκε η αποχώρηση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: τα θέματα συνείδησης δεν μετριώνται με ποσοστά. Να ξεκινήσω από το ζήτημα της δικαίωσης. Τα θέματα συνείδησης δεν μετριώνται με ποσοστά. Δεν περιμένουμε κανένα εκλογικό αποτέλεσμα για να δικαιώσει μια επιλογή η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να ανήκουμε σε έναν χώρο ο οποίος επέλεξε δυστυχώς να απομακρύνεται με τη στάση του, τη λειτουργία του, αλλά και με τις πολιτικές του τοποθετήσεις από αυτό το οποίο έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα όχι γενικά και αόριστα η αριστερά, από αυτό το οποίο έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, οι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δυστυχώς αυτή η συνενετική επιλογή έχει φανεί σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως την επιστολική ψήφο, όπως τα ζητήματα των αμυντικών δαπανών, ακόμα και σε μια θολή τοποθέτηση που υπάρχει για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή νομίζω ότι σε καμία άλλη ιστορική περίοδο δεν θα ακούγαμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή της προοδευτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης να συζητάνε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή την επιβολή διδάκτρων στα δημόσια. Άρα με όρους συνείδησης αυτή η επιλογή για μας έχει δικαιωθεί. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο λέτε, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι αυτό των εκλογικών συσχετισμών. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Η εκτίμησή μας είναι ότι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών αντικειμενικά θα υπάρξει μια συνολική συζήτηση στον ευρύτερο αριστερό, προοδευτικό και κεντροαριστερό χώρο. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι με τις σημερινές ηγεσίες που υπάρχουν και σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει αντίπαλος απέναντι στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όταν λέω αντίπαλος δεν εννοώ με όρους προσωπικής μονομαχίας αλλά με όρους συγκρότησης ενός κοινωνικού ρεύματος που θα μπορεί να επιβάλλει μια διαφορετική πολιτική. Εμείς επιμένουμε στο πολιτικό περιεχόμενο. Δεν είναι ζήτημα να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα αυτοχαρακτηρίζεται προοδευτική για να ιδρύσει αυτή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για να διαχειρίζεται αυτή την εργασιακή ζούγκλα. Και μιλάω για την εργασιακή ζούγκλα γιατί είστε σε μια πόλη που και σε μια περιοχή ευρύτερη η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στις τουριστικές υπηρεσίες και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι καταγγελίες από τις ομοσπονδίες των εργαζομένων είναι ότι για τα Χριστούγεννα ένας στους δύο εργαζόμενους δεν πληρώθηκαν το δώρο. Ο Γιάννης Μητσού, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρασίνου στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του μίλησε για το πρόβλημα υποστελέχωσης, καθώς και για τα έργα που εκτελούνται. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει όρεξη, υπάρχουν φιλοδοξίες, υπάρχουν πραγματικά και από τους υπηρεσιακούς όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην υπηρεσία, που υπερβαίνουν τους εαυτούς τους κάποιες φορές. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Η υποστελέχωση είναι το κύριο πράγμα και αυτή τη στιγμή όσο και εγώ, όσο και οι υπόλοιποι αιρετοί προσπαθούμε και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να βρεθεί μια λύση και σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζίμι Καρατζία, ο οποίος υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Θα τον ευχαριστήσω κιόλας που είναι δίπλα μου. Έχουμε ξεκινήσει κάποια έργα, όπως βλέπετε κι εσείς καθημερινά. Σαν Πράσινο είναι μια υπηρεσία η οποία αυτή τη στιγμή είναι η βιτρίνα της Ρόδου. Είναι μια υπηρεσία την οποία πρέπει να τη λάβουμε στα σοβαρά. Τα έργα λοιπόν που έχουν ξεκινήσει είναι, έχουμε τελειώσει την οδό Αταβύρου. Έχουμε πάει στη Σοφούλη, η οποία τελείωσε και αυτή σήμερα.
Υπάρχει προγραμματισμός, βέβαια όπως καταλαβαίνετε και με τη στελέχωση υπάρχει το πρόβλημα που είπαμε, οπότε βλέπουμε να πράξουμε αυτή τη στιγμή τα κέρια πράγματα και με βάση αυτό όταν θα έρθει πια η ημερομηνία που θα ξεκινήσουν να έρχονται οι πρώοι τουρίστες θα είμαστε έτοιμοι. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της κοπής πίτας του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου, η πρωτοπορία, με την παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Παπά, του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργου Καβαθά, καθώς και πολλών άλλων εκπροσώπων των τοπικών φορέων. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου, Γιάννης Κλούβας, στο χαιρετισμό του χαρακτήρισε τους συναδέλφους του ήρωες σε μια δύσκολη δουλειά στην οποία επενδύουν δικά τους κονδύλια χωρίς καμία στήριξη. Όπως είπε ο κ. Κλούβας, μας είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ, αλλά τελικά τον αύξησε. Θα θέλαμε λοιπόν να τους δώσουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεών μας και να μας δίνουν το 24% το ΦΠΑ. Ποιο κουβέντες από μένα, μαζί σας σήμερα είναι οι εστιατόρες. Η εστίαση. Η εστίαση, να ξέρετε, είναι ήρωες. Είναι ήρωες γιατί επενδύουν από δικά τους κονδύλια χωρίς να έχουν καμία βοήθεια από πουθενά. Προσφέρουμε ένα έργο όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη και νομίζουν ότι απλώνοντας τραπέζια και καρέκλες θα οικονομήσουν, όπως θα λέμε στα λαϊκά. Όμως δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ειλικρινά σας το λέω, είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Είχαμε μια υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι θα μας χαμήλωνε το ΦΠΑ. Αντιθέτως, το ΦΠΑ ανέβηκε. Είμαι ευχαριστημένος, εγώ το λέω τώρα στους βουλευτές μας, εάν θέλετε να σας παραδώσουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεων και να μας δίνετε εμάς το 24%. Παλεύουμε μέσα σε ξένα κύματα, οι περισσότεροι, το 90-95%, μέσα σε ξένα κύματα, επενδύουμε μέσα σε ξένα κύματα. Και κάποιος στο Facebook μου είπε, εάν λέει δεν σ' αρέσει, άλλαξε επάγγελμα. Μα πώς να αλλάξω επάγγελμα, ρε παιδιά, τι είναι, μπουτίκ, να πάρω τα ρούχα, να τα βάλω σε μια κούτα και να πάω να τα πουλήσω κάπου. Τα εστιατόρια έχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, έχουν τα πάντα. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, το κάνουμε γιατί έχουμε αγάπη. Σε εμάς έρχεται ο πελάτης, έρχεται ξένος και φεύγει φίλος, θα το ξέρετε. Και όταν φεύγει φίλος, ξαναγυρίζει, ξανάρχεται και στο νησί και στα καταστήματα τα δικά μας. Με μεγαλοπρέπεια υποδέχτηκαν το νέο έτος οι Κινέζοι το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, με εκατομμύρια πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και να γιορτάζουν τη χρονιά του Δράκου. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά δεν έχει σταθερή ημερομηνία, επειδή το Κινέζικο ημερολόγιο είναι σε ελληνιακό. Την τιμητική τους έχουν τα πυροτεχνήματα, γιατί όπως αναφέρει η Κινέζικη παράδοση, διώχνουν τους δαίμονες και τα κακά πνεύματα. Το κόκκινο είναι το χρώμα που κυριαρχεί, καθώς συμβολίζει τη φωτιά που διώχνει την κακή τύχη. Στο σημείο αυτό περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.